Παναγιώτη, αν σου έλεγα να βάλεις έναν τίτλο για την εμπειρία σου στο Τόκιο, ποιος θα ήταν? Θα έλεγα πραγματικά ανάμεικτα συναισθήματα έχω αυτή τη στιγμή που αποχωρώ από το Τόκιο. Τρομερά ενθουσιασμένος με τις εμφανίσεις μου και τρομερά πικραμένος από την εξέλιξη που είχε ο αγώνας με τον Κορεάτη. Πραγματικά σκέφτομαι μερικές φορές πόσο δυνατά και με πόσο πάθος αγωνίστηκα για τη χώρα μου. Τα έδωσα όλα, έδωσα και την ψυχή μου, πόνεσα, μάτωσα και έχω στενοχωρηθεί τόσο πολύ που δεν κατάφερα να πιω νερό που λέμε. Τα μηνύματα που έχουμε λάβει από την Ελλάδα, νομίζω ότι τα έχει λάβει και εσύ, είναι ότι πραγματικά ήταν όλοι μαζί σου. Επειδή κατάλαβαν ότι αυτό ο αγώνα κρίθηκε στι λεπτομέρειε, δηλαδή στην κόψη του ξεδαφιού. Έχω λάβει και εγώ πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω και πραγματικά αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο γιατί χαίρομαι που μέσα από αυτές τις εμφανίσεις μπόρεσα να βοηθήσω όλος ο κόσμος να δει ένα τρομερό άθλημα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά αυτό μου λένε και στα μηνύματα. Πολλοί κόσμοι μου λένε δεν έχω δει ποτέ πυκμό και είχα καθυλωθεί στην οθόνη. Για μένα αυτό είναι μια τεράστια νίκη γιατί πέρα από το ότι μ' αρέσει ο κόσμος να μαθαίνει το τι κάνω εγώ προσωπικά σαν πορεία. Ο κύριος στόχος μου είναι πραγματικά ο κόσμος να μάθει το άθλημα, τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν την επιτραπέζια της σφαίρεσης γιατί πραγματικά είναι ένα συναρπαστικό και υγιέστατο άθλημα. Που έχεις καταφέρει όσο περνάνε οι Ολυμπιακοί, πέμπτη Ολυμπιάδα για σένα, να σε φορά σχεδόν και καλύτερος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μερικές φορές δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πραγματικά εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ και εγώ να κρατιέμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Σίγουρα θα μου άρεσε πάρα πολύ να έχω την εμπειρία, να μπορούσα να χρησιμοποιήσω την εμπειρία που έχω τώρα και να είχα το σώμα πριν, ακόμα και πριν 5-6 χρόνια. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι η εμπειρία είναι αυτό που με βοηθάει πολύ. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια ενός ματς, κοιτάω πιο πολύ πλέον πώς θα κλέψω κάποιον πόντο, επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα περισσότερο, ξέρω πού θα πάει η μπάλα και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ανάμνηση που είναι πιο έντονη μετά από 5 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Κάποια ανάμνηση, εντάξει, σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι πρώτοι μου στην Αθήνα, είναι κάτι το τρομερά ιδιαίτερο γιατί είχαν έρθει και με βλέπανε όλοι οι δικοί μου άνθρωποι και η οικογένειά μου. Ήταν τρομερά συγκινητικό. Αλλά θεωρώ ότι σαν σε αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρόλο που είμαι 41, έπαιξα το καλύτερο μου πινκ-πονγκ. Ξέρουμε ότι για σένα τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Μέσα στα όνειρα λοιπόν είναι και η έκτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε 3 χρόνια στο Παρίσι για να γράψει ιστορία. Σίγουρα μετά από αυτές τις εμφανίσεις που έκανα εδώ, σίγουρα θα το σκέφτομαι. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να το πετύχω σαν πρόκριση, αλλά δεν σου κρύβω ότι έχω αρχίσει να πιστεύω ότι θα τα δώσω όλα για να είμαι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.